Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ως φοιτητής νομικής θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετήσω και εγώ την απόψινή εκδήλωση που οργάνωσε ο Συνδυασμός της Λαϊκής Σπήρωσης στο Δήμο Πετρούπολης. Απευθύνομαι κυρίως στη νεολαία και ιδιαίτερα σε εμάς που ψηφίζουμε πρώτη φορά, δηλαδή τους μαθητές και τους νέους φοιτητές που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τσάκιζε, τσακίζει και θα, όπως φαίνεται θα συνεχίσει να τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματά μας για την ολόπλευρη μόρφωση στις σχολές και στη σχολεία μας, ενάντια στο δικαίωμά μας στην εργασία και την ασφάλιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και γενικότερα την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Απευθύνομαι επίσης και στο πλατή κομμάτι της νεολαίας που έχει όνειρα, αγωνιά για το τι θα γίνει στο μέλλον της και βλέπει αδιέξοδα μέσα από τον ατομικό δρόμο, τη μυρολατρεία και την απεσιοδοξία και ήρθε η ώρα να συσπηρωθεί και να συμπορευθεί με το συνδυασμό της λαϊκής σπήρωσης που αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί το μόνο δρόμο συλλογικής διεκδίκησης για την νεολαία και το λαό στο σύνολό του, σε κάθε δήμο και περιφέρεια, την πραγματική δηλαδή λαϊκή αντιπολίτευση, κόντρα στις πολιτικές κυβερνήσεις, της κυβέρνησης, του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό λοιπόν ανοιχτά όλους και όλες να επανεκλέξουμε μαζί το συνδυασμό της λαϊκής εσπήρωσης στη διοίκηση του Δήμου, που τα προηγούμενα χρόνια έδωσε πραγματικό αγώνα μαζί με το λαό και την νεολαία για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Η πρώτη ψήφος της νεολαίας πρέπει να είναι κόκκινη, κόντρα σε αυτούς που τσακίζουν τα δικαιώματα και τη ζωή και τα όνειρά μας, σε θέση μάχης και όχι υποταγής. Ευχαριστώ πολύ, καλούς αγώνες.